Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στην Πολωνία διαδηλώνουν πάνω από μία εβδομάδα. Αυτό το Σαββατοκύριακο συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Βαρσοβίας, ζητώντας την πλήρη απελευθέρωση των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβληθεί για την προστασία από τον κορονοϊό. Ήταν μια διαδήλωση στην οποία παραβιάστηκαν οι κανόνες των αποστάσεων που όφυλαν να τηρηθούν. Έχουμε μια αρχική μείωση του κύκλου εργασιών κατά 80%. Η επιχείρηση σταμάτησε από τις 15 Μαρτίου. Όταν η κήπη είναι κλειστή, τα εστιατόρια είναι κλειστά, τα μουσεία είναι κλειστά. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην υπάρχει τίποτα και για εμάς. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κίνηση θα ταρακουνήσει λίγο τους Πολωνούς, να ξυπνήσουν λίγο. Όταν συγκεντρωθούμε όλοι ενωμένοι, θα περπατήσουμε στους δρόμους μαζί. Αυτή η διαδήλωση δεν προσέλκυσε μόνον επιχειρηματίες. Ο κόσμος που βρέθηκε εδώ θέλησε επίσης να εκφράσει την δυσαρέσκειά του απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν άργησαν να εκτυλιχθούν σκηνές βίας με την αστυνομία να συγκρούεται με το πλήθος, προσπαθώντας να το διαλύσει. Έγινε χρήση δακρυγόνων. Δεν μπορούμε να φύγουμε και μας ρίχνουν χημικά. Μου έριξαν χημικά στο μάτι. Ένας άνδρας κοίταται στο έδαφος. Φωνές ακούγονται με εκτιμήσεις ότι έπαθε καρδιακή προσβολή. Άλλοι διαδηλωτές δέχονται τις πρώτες βοήθειες. Ο Γιάρωσλαβ Κοτσιζεύσκι είναι δημοσιογράφος και γνωρίζει καλά τα θέματα ασφαλείας. Οι προεδρικές εκλογές ήταν απλά ένα μπλέξιμο, σκέτη σπατάλη. Δεν γνωρίζουμε πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν και ο φόβος είναι ότι το ίδιο ισχύει και για την οικονομία και το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο σύστημα, επειδή οι αριθμοί δεν είναι πραγματικά αξιόπιστοι. Γι' αυτό ο κόσμος απογοητεύεται. Φοβάται ότι η κυβέρνηση πραγματικά δεν καταλαβαίνει την κατάσταση και αρκετοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει και η πολιτική βούληση να καταλάβει ότι τα πάντα πολιτικοποιούνται. Θέλουμε απλώς να αλλάξουμε αυτήν την ανίκανη κυβέρνηση. Αυτό είναι το κύριό μας αξίωμα. Δεν πρέπει να δουλέψεις, δεν πρέπει να πληρώσεις τον νίκη, αλλά πρέπει να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Παρά τους κινδύνους, οι διαδηλωτές συνέχισαν την διαμαρτυρία τους αποκλείοντας κεντρικούς δρόμους της Βαρσοβίας. Αρκετοί ήταν εκείνοι ωστόσο που συνελήφθησαν από την αστυνομία. Παρ' όλα αυτά, δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την διαμαρτυρία τους μέχρι να πετύχουν τους στόχους τους.